Σήμερα φαίνεται ότι στην, στη Γάζα ε, επανερχόμαστε σε μια εποχή ακραίας βαρβαρότητας όσον αφορά τις ε, πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται να εκπλήσει πολλούς, δεδομένου ότι υπήρχε μια αντίληψη ότι ο πόλεμος καθίσταται όλο και πιο ανθρωπιστικός, θα μπορούσε να, πεις, μετά, να πει κανείς, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ε, προωθήθηκαν αντιλήψεις μαχητικές ε, με τη χρήση συστημάτων υπερυψηλής τεχνολογίας, με τη χρήση πυρομαχικών υπερυψηλής ακρίβειας που υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να χτυπάνε μόνο τους εμπόλεμους και να αφήνουν άθικτο τον, τον άμαχο πληθυσμό. Και γενικότερα υπήρξε μια τεχνοποίηση του πολέμου όπου συστήματα υψηλής τεχνολογίας θα πολεμούσαν το ένα το άλλο και ο άμαχος πληθυσμό θα ήταν κατά κάποιο τρόπο στο απειρόβλητο. Για παράδειγμα, μαχητικά αεροπλάνα υπερυψηλή τεχνολογία θα μονομαχούσαν μεταξύ του και θα επεδίωκαν να επιτύχουν την κυριαρχία το ένα πάνω στο άλλο. Από ό,τι φάνηκε όμω, αυτό ήταν μία φενάκι. Ε, ήδη από τον πόλεμο στην Ουκρανία φάνηκε ότι Όλες αυτές οι αντιλήψεις περί γρήγορων πολέμων, βασισμένων πάνω στην υψηλή τεχνολογία και υπερεξελιγμένων οπλικών συστημάτων, τα οποία θα μονομαχούσαν το ένα με το άλλο, δεν ήταν ο κανόνας. Αντιθέτως, είχαμε μία οπισθοχώρηση όσον αφορά το επίπεδο της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Είδαμε, για παράδειγμα, στην Ουκρανία τα, τα συστήματα που παίξαν παίξανε κυρίω ρόλο, ήταν, για παράδειγμα, όπλα πυροβολικού με χαζές οβίδες, όχι με, με έξυπνα, με FEE, βλήματα, σε, σε, μεθοδολογίες που εξαπέλιαν μαζικό πυρ, παρατεταμένος πόλεμος, ολοκληρωτικού ε, χαρακτήρα, <coughs> ακόμη και σε επιχειρησιακό επίπεδο, είδαμε κατά κάποιο τρόπο να επανερχόμαστε στα χαρακόμματα του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό ήταν η αρχή μιας, μιας τάσης. και φαίνεται τώρα ότι στην, στον πόλεμο στη Γάζα, μετά τη βάρβαρη επίθεση της Χαμάς, το Ισραήλ απαντά, όχι με κάποιον στοχευμένο πόλεμο που αποσκοπεί στην εξάλληψη της χαμάς και στην προστασία του άμαχου πληθυσμού όπως αυτό ε, υποστηρίζει, αλλά σε μια λογική ολοκληρωτικού πολέμου όπου ο άμαχος πληθυσμός είναι ο στόχος. Επανερχόμαστε δηλαδή σε καταστάσεις ε, ακραίας ε, βαρβαρότητας, τις οποίες θεωρούσαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω μας στα χρόνια του του, από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ε, και μετά. Ε, γενικότερα υπάρχει μία αντίληψη ε, περί ολοκληρωτικού πολέμου, η οποία έχει και ένα πολιτισμικό υπόβαθρο. Είναι η, η, η αντίληψη ότι μαχόμαστε το απόλυτο κακό, ε, οπότε εκεί δικαιολογούνται τα πάντα. Ε, αυτή η τάση ενισχύεται και από την... Ε, και από τις τεχνολογικές εξελίξεις, δηλαδή την, ε, ολοένα και περισσότερη χρήση ρομποτικών συστημάτων, όπου εκεί αποανθρωποιείται ακόμη περισσότερο ο πόλεμος και γενικότερα η αντίληψη ότι οδηγούμαστε σε ένα είδος πιο ε, έτσι καθαρού και τεχνοκρατικού πολέμου ε, ανατρέπεται και από ό,τι φαίνεται επανερχόμαστε στην ουσία του πολέμου, όπως το γνωρίζαμε εδώ και πολλά χρόνια, που είναι η βαρβαρότητα, η χρησιμοποίηση του άμαχου πληθυσμού ως, ως στόχου και η αντίληψη περί ολοκληρωτικού πολέμου την οποία θεωρούσαμε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας. Είναι γεγονός ότι δημιουργείται και μια εξοικείωση πλέον του ανθρώπου με την με, πολεμική βαρβαρότητα την οποία θεωρούσαμε αδιανόητη μερικά, μερικά χρόνια πριν. Ε, αναπτύσσεται μια μια κουλτούρα ολοκληρωτικής βίας και αποδοχής της ολοκληρωτικής βίας, της, της προσβολής ε, αμάχων που είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσει την, την, την πολεμική πραγματικότητα και σε επόμενες γενναίες. Επίσης η, η εντυνόμενη διάχυση μίσους και μανιχαϊστικών αντιλήψεων καλών κακών στο διαδικτυό, ιδιαίτερα δε στα social media, ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την, αυτές τις αναγνώσεις περί ολοκληρωτικού πολέμου που δεν είχαμε, με τις οποίες δεν ήμασταν εξοικειωμένοι μέχρι, μέχρι σήμερα ειδικά δε για τον πόλεμο στη Γάζα. Είναι μεγάλες οι ευθύνες του, του Ισραήλ που οδηγεί την, την κατάσταση σε πολύ, ε, που εφαρμόζει πολύ ακρές ε, μεθοδολογίες. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από ένα σημείο και μετά η μεθοδολογία αυτή του Ισραήλ από την πράγματι ε, βάρβαρη επίθεση της Χαμάς. Έχει ξεπεράσει προπολού την, ε, τα όρια της, ε, της, ανταπόδοσης. Είναι μια ψυχρή επιλογή του Ισραήλ να χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό ε, ως βασικό στόχο, όπως επίσης και η επιλογή της Χαμάς είναι να χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό ως ασπίδα για τις δυνάμει τη. Ε, αλλά ε, το γεγονός παραμένει ότι δεν μπορεί η βαρβαρότητα του ενός να ξεπλένει τη βαρβαρότητα του άλλου. Και αυτό που γίνεται στη στην Γάζα σήμερα είναι δεδομένο ότι αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερη γεωπολιτική γεωστρατηγική μηχανική που ενισχύει τη βαρβαρότητα του πολέμου και δυστυχώ θα το δούμε και στα, στα, επόμενα χρόνια. Εγώ στο τελευταίο μου βιβλίο που είχα γράψει το Η Νέα Στρατιωτική Επανάσταση, που είχε κυκλοφορήσει από εδώ εκδόσει τη Λιβάνη πριν από μερικά χρόνια, ακριβώ περιέγραφα αυτή, αυτή την κατάσταση. Πάμε ξανά σε, μια, σε ένα είδο ολοκληρωτικού πολέμου και η τάση αυτή ενισχύεται από πολλέ παραμέτρου, από πολλού παράγοντε. Ένα είναι ο τεχνολογικός, ε, αλλά κυρίως είναι η, 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 η επανατοποθέτηση του άμαχου πληθυσμού ως τον κυρίαρχο στόχο μέσα στην, στην πολεμική διαδικασία.